Λοιπόν, οι δύο αυτοί στίχοι, 22-23, πάντα του 13ου κεφαλαίου. Πλουσίου σφαλέντος, πολύ αντιλήπτορες. Ελάλησαν απόρριτα και εδικαίωσαν αυτόν. Ταπεινός έσφαλε και προσεπετίμησαν αυτό. Εφέγξατο σύνεση και ούτε δόθη αυτό τόπος. Πλούσιος ελάλησε και πάντες εσήγησαν και των λόγων αυτού ανύψωσαν έως των νεφελών. Πτωχός ελάλησε και είπαν τι ούτως καν προσκόψει προς ανατρέψουσιν αυτόν. Φοβερή πραγματικότητα. Ακούσατε τι. Να σας την αποδώσω. Όταν ένας πλούσιος κάνει λάθος, πολλοί θα τρέξουν να τον συνδράμουν. Είπε ανοησίες και εσχρότητες. Αυτά είναι τα απόρριτα, εκείνα που δεν λέγονται, τα ανίποτα. Είπε ανοησίες και εσχρότητες και τον δικαιολόγησαν. Και όταν ο άσημος και φτωχός έπεσε σε σφάλμα, όλοι σπεύσαν να τον επιπλήξουν. Μίλησε με σύνεση ο φτωχός και ο άσημος και δεν βρήκε ανταπόκριση. Μίλησε ο πλούσιος και όλοι εσήγησαν και τα λόγια του τα ύψωσαν μέχρι τα σύννεφα. Μίλησε και ο πτωχός και είπαν οι άλλοι, ποιος είναι αυτός που τολμά να μιλάει? Και αν σκοντάψει ο πτωχός, ο άσημος, θα τον αναποδογυρίσουν και θα τον ποδοπατήσουν. Φοβερή πραγματικότητα. Διότι ποιος δεν θα μπορούσε από την πείρα της ζωής που διαθέτει να μην έδινε μαρτυρία αληθείας σε αυτή την πραγματικότητα? Ωστόσο, ακούστε με λύπη ο εκκλησιαστής, λέει το βιβλίο εκκλησιαστής, τι βεβαιώνει. Και είπα εγώ, αγαθή σοφία υπερδύναμη και σοφία του πέντος εξουδενιωμένη και η λόγη αυτού ούκη συνακουόμενη. Πιο πάνω, να σας το πω με δικά μου λόγια, αναφέρεται ο εκκλησιαστής ότι πως μπορεί μια πόλη να σωθεί όταν πολιορκείται από έναν σοφόν άνθρωπο, να υποδείξει τρόπους ασφαλείας, αμήνης, επιθέσεως και να σωθεί η πόλη. Και λέγει τώρα, αυτό το ξέρουμε, πολλές φορές μπορεί να γίνει. Και εγώ είπα, λέει ο εκκλησιαστής, ότι πράγματι η σοφία είναι πιο δυνατή από τη δύναμη. Δηλαδή, παρότι να έβγαινε ο στρατός από μέσα από την πόλη να πολεμήσει τους ανθρώπους που πολιορκούν, τους πολιορκητές, και να γίνει σφαγή φοβερή κλπ. Κλπ. Πράγματι η σοφία, λέγει, είναι πιο πάνω από τη δύναμη, διότι μπορεί να κερδίσει πράγματα χωρίς μάχη, χωρίς αίμα. Εντούτοις, ενώ η σοφία είναι πιο πάνω από τη δύναμη, η σοφία, λέγει, του φτωχού είναι παραπεταμένη, εξουδενωμένη, τη βάζουν στη γωνιά, και οι λόγοι του δεν εισακούν. Παρά τα αυτά, ενώ η σοφία είναι πιο πάνω από την δύναμη, όμως επειδή την είπε άσημος άνθρωπος, δεν τον ακούν. Είδατε, παρακαλώ. Και μπορούμε να πούμε ότι η ιστορία έχει πάρα πολύ ζημιώσει από μια τέτοια στάση των ανθρώπων, όταν δεν θέλουν να ακούσουν έναν άσημον, αλλά να λέγει σωστά και σοφά πράγματα. Όταν ο Κύριος επήγε στην Ναζαρέτ, την πατρίδα του, να διδάξει, τότε οι κάτοικοι που τον άκουσαν, οι Ναζαρινοί, ξέρετε τι είπαν? Πώς ταιριάζει αυτό το χωρίο με εκείνο που γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ακόμη και κατά γράμμα? Ακούστε τι λέει. Ουχ ούτως εστίν ο του τέκτονος Υιός. Μπα, αυτός δεν είναι του Μαραγκού ή του Κτίστου, αν θέλετε. Του Μαραγκού τέκτονθε πηγέ Κτίστης και ο Μαραγκός. Μπα, αυτός δεν είναι ο γιος του Μαραγκού. Ακούστε, είναι η έκφραση, η διάθεση είναι υποτιμητική. Ουχή η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριά. Μπα, η μάνα του δεν λέγεται Μαρία? Βγάζω μερικά από αυτά που λένε
Πού φαινούν τούτο τα αυτά πάντα? Από πού του ήρθαν αυτά όλα που λέει? Και σκανδαλίζονται εν αυτό. Αυτό είναι το κλειδί της διαθέσεως στη διατύπωση αυτού του χωρίου. Εσκανδαλίζονται. Τι σημαίνει αυτό? Δεν εδέχτησαν το συμπατριώτη τους. Θα μπορούσαν να πούν, θα μπορούσαν να πούν ότι έχουμε τέτοιον σπουδαίο και σοφό συμπατριώτη, να τον προσέξουμε. Όχι. Και όχι μόνον αυτό, αλλά στο τέλος της ομιλίας του ο Κύριος που είπε για την περίπτωση, θα μου πείτε λέει γιατί κοιτάζω τους απ' έξω και δεν κοιτάζω εσάς στο χωριό μου. Θα μου πείτε οι ιατροί θεράπευσαν, εσύ θεράπευσαι τον εαυτό σου, δηλαδή με άλλα λόγια, κάνε εδώ θαύματα. Δεν υπάρχει πίστη σε εσάς για να κάνω θαύματα. Και όταν αναφέρθηκε στον προφήτη Λία ότι ευεργετήθηκε η χείρα εκείνη που δεν ήταν Εβραία, ήταν από τα σάρεπτα της Ιδονίας, και πήγε σε αυτήν, θύμωσα, και τον άρπαξαν και πήγαν να τον γκρεμίσουν από ένα σημείο, γιατί ήταν κάπως ορεινό το χωριό τους, να τον γκρεμίσουν από εκείνο το βάραθρο. Και ο Κύριος ξέφυγε από τα χέρια τους. Προσέξτε τώρα εδώ. Πράγματι, η συμπεριφορά τους δεν ήταν καλή. Γέμισαν από φθόνο. Δεν ήθελαν να ακούσουν τον ταπεινόν. Αυτός που γεννήθηκε εδώ στο χωριό είναι σπουδαίος. Να το βλέπαν κατά άνθρωπον. Να μην αναγνώριζαν τη θεία του φύση. Πώς θα μπορούσαν να την αναγνωρίσουν? Ούτε την ανθρωπίνη του, θα λέγαμε, επίδοση αναγνωρίζουν. Θυμάμαι προ πολλών ετών, πάρα πολλών ετών, είναι ίσως 40 χρόνια, γύρω στο 1950, είχε έρθει εδώ ένας Έλληνας μαθηματικός, διάνοια, και αυτός ήρθε εδώ, τοποθετήθηκε καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έπεσε η ζήλια των άλλων καθηγητών. Αυτός τώρα θα μας σκιάσει. Και άρχισαν τα εμπόδια και οι κατηγορίες. Τα μάζεψε ο άνθρωπος και σκώθηκε και έφυγε πάλι. Όλα αυτά τα πράγματα είναι καλά? Έτσι βλέπετε, αγαπητοί μου, ότι υπάρχει πάντοτε αυτός ο σκανδαλισμός. Γιατί? Εσύ ποιος είσαι? Ποιος είμαι? Ένας Έλληνας. Ένας χριστιανός είμαι. Ποιος είμαι? Αν έχω μια αξία, δεν την αναγνωρίζεις. Γιατί? Λοιπόν, θα μπορούσαμε για πολλά πράγματα να μιλήσουμε σε αυτό το χωρίο. Για πολλά πράγματα, πολλά θέματα. Αγαπητοί μου, θα μείνω μόνο σε ένα θέμα. Και θα ήθελα να το προσέξω αυτό το θέμα λιγάκι. Σήμερα, τη θέση του πτωχού την κατέχει ο χριστιανός. Κάνω μια μεταφορά. Και τη θέση του πλουσίου την κατέχει ο άνθρωπος του κόσμου τούτου, ο κοσμικός άνθρωπος, ο άνθρωπος του αιώνος τούτου. Η κοσμική κοινωνία ή η κοσμική πολιτεία, πολιτεία, κυριολεκτικά, σαν παράδειγμα σας το λέω, παραπέει μέσα στα αδιέξοδα που ορθώνονται από τα προβλήματα που μαστίζεται. Πόσα προβλήματα έχουμε? Το πρόβλημα της παιδείας, να μιλήσω γιατί είναι εδώ, για την πατρίδα μας. Το πρόβλημα της παιδείας. Το πρόβλημα της αποχαλινώσεως της νεολαίας μας, από ποικίλες αιτίες. Μα πείτε από τα ναρκωτικά, μα πείτε από τον αναρχισμό, μα πείτε ό,τι θέλετε, πείτε. Ή το οικονομικό πρόβλημα, ό,τι θέλετε, πείτε. Πελώρια προβλήματα. Και όμως, αγαπητοί μου, αυτή η κοινωνία, αυτή η πολιτεία, αν διέθετε ευαγγελικά μάτια, θα μπορούσε αυτά τα προβλήματα πολύ απλά να τα λύσει. Αλλά επειδή δεν έχει πνευματικά μάτια, δεν μπορεί να τα λύσει. Λέμε η παιδεία. Πώς τα παιδιά μας φτάσαν σε αυτό το κατάντημα? Απλούστατα. Για όλα αυτά τα προβλήματα, παρακαλώ, αν κανείς κοιμάται, να το ακούσει, να ξυπνήσει. Το πρόβλημα είναι πνευματικών. Το πρόβλημα είναι πνευματικών. Και έξω από αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει καμία μα καμία άλλη λύση. Δεν υπάρχει. Αληθεί. Το πνευματικό πρόβλημα
της πατρίδος μας, δηλαδή γίνουμε θρησκευτικότεροι και πνευματικότεροι άνθρωποι, και τα παιδιά μας πάνε πάλι στο κατηχητικό σχολείο, πηγαίνουν στην εκκλησία, ακούνε λόγο Θεού και στο σχολείο από τους δασκάλους και τους καθηγητάς, και επενείται η εκκλησία και προβάλλεται η εκκλησία, και όχι η αθεία και τα όμοια τούτες και ο ηλισμός, τότε βλέπετε ξαναμπαίνουμε στη θέση μας και γινόμαστε πάλι άνθρωποι και τα προβλήματά μας όλα λύονται. Όντως, όταν η Εκκλησία ή ο Χριστιανισμός ή ο Χριστιανός, όλα μαζί, που είναι ο πτωχός, όντως λοιπόν, ο πτωχός ευθένξατο, ο πτωχός μίλησε, ευθένξατο σύνεσιν, είπε σωστά πράγματα και ούκαι δόθη αυτό τόπος. Άντε τώρα από εκεί, θα ακούω τώρα τα περί χριστιανισμού και περί Χριστού και περί Ευαγγελίου. Αυτά θα ακούσουμε. Και προβαίνουν σε μύριες άλλες λύσεις αυτοί οι σοφοί του κόσμου, οι οποίοι επικροτούνται για αυτήν εντός εισαγωγικών σοφία των, αλλά εν τούτης επικρατεί το χάος. Δεν ερώτησαν γιατί άραγε, παρά τις σοφές λύσεις που δίνουμε, γιατί άραγε επικρατεί το χάος. Άλλο παράδειγμα. Γράφει ο λογοτέχνης, ο χριστιανός λογοτέχνης, ένα πεζογράφημα, ένα ποίημα κτλ. Κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι πολύ θαυμαστό, και επειδή είναι χριστιανός δεν τον προσέχει κανείς, ούτε τον προβάλλει. Εγώ δεν άκουσα ποτέ μου σε αναλύσεις που γίνονται στο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, σε κείμενα, εφημερίδες, ότι περιοδικά δεν είδα να προβληθεί κανένας χριστιανού το έργο. Αντιθέτως, γράφει ο ιδιόρυθμος λογοτέχνης. Πρέπει να σας κάνω εδώ μια τη λέξη ιδιόρυθμος τη βάζω εντός εισαγωγικών. Διδάχτηκα έτσι από τα έντυπα που κυκλοφορούν ότι οι ιδιόρυθμοι λέγονται οι ομοφυλόφιλοι. Αν δεν το ξέρετε, μαθετέ το. Λοιπόν, γράφει ο ιδιόρυθμος λογοτέχνης, να μην πω ονόματα, και τον ανεβάζουν μέχρι τρίτου ουρανού. Του κάνουν κηδεία, σας το έχω ξαναπεί αυτό, δημοσία δαπάνη. Και από την άλλη μεριά μιλά ο χριστιανός λογοτέχνης ρήματα ζωής. Εκείνα που ορθώνουν την κοινωνία και τον κριτικάρουν με περιφρόνηση. Βλέπετε. Γράφει ο κοσμικός λογοτέχνης παθιασμένα πράγματα. Τέτοια που αποδίδουν αυτά μια οσμή άδου και θανάτου και τον μεγαλύνουν. Γράφει και ο χριστιανός λογοτέχνης και δεν δίνουν καμιά σημασία. Η κοσμική λογοτεχνία δεν είναι παρά η λογοτεχνία του θανάτου, και όμως επενείται. Είναι η λογοτεχνία με ένα ανυπόφορο βερμπαλισμό. Είναι εκείνη που προβάλλεται και είναι οσμή άδου και θανάτου, γιατί για το θάνατο μιλάνε. Όλο για το θάνατο μιλάνε. Ο θάνατος είναι ο εμπνευστής πάντοτε της λογοτεχνίας και γενικότερα της τέχνης. Μιλάει η σοφία του Θεού, που είναι η ζωή, και παραμερίζεται και διαφημίζεται ότι υπάρχει βρωμερό. Η αρετή συκοφαντείται, η αμαρτία εκφιάζεται, η ευσέβεια χλεβάζεται, η ασέβεια εκπλήσει. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ο χριστιανισμός είναι ο πτωχός, είναι ο ταπεινός, ενώ ο κόσμος με όλα αυτά τα δαιμονικά του τερτύπια είναι αγαπητοί μου, ο πλούσιος του νυν αιώνος. Και όταν τον ακούν τον κόσμο, τον λογοτέχνη, τον καλλιτέχνη, για όσα ανόητα και βρωμερά μπορεί να λέγει, αγαπητοί μου, τι να σας πω, είσαστε μάρτυρες, υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις που ακούτε τέτοια ομή βρωμιά που κάποτε δεν ελέγεται ούτε σε τόπους που ειδικά θα μπορούσαν να ακουστούν βρώμικα πράγματα. Εγώ απορώ πως μιλάνε έτσι. Γράφονται βιβλία, μυθιστορήματα με τέτοιες περιγραφές που κανείς, η μαϊμού θα κοκκίνησε. Θα κοκκίνησε η μαϊμού από ντροπή. Και όμως, αγαπητοί μου, αυτά είναι δεν τα απόρριτα, είναι εκείνα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν δημοσίως και όμως λέγονται δημοσίως στην εποχή μας. Και όταν τον ακούν οι άνθρωποι, ο κόσμος, οι άνθρωποι του αιώνος τούτου,
δικαιώνουν αυτούς τους λογοτέχνες, τους λέγουν ρεαλιστάς, ότι μιλάνε και εκφράζουν την σύγχρονη πραγματικότητα. Αυτός είναι ο πλούσιος, δηλαδή ο κόσμος. Ο πλούσιος που έχει την εξουσία του είναι αιώνος, σταυρώνει την αλήθεια, σταυρώνει τη σοφία και ξανασταυρώνει το Χριστό. Αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός.